CEO Δημήτρης Ταρόβας εξομολογείται τα πάντα σε πρόσφατη συνέντευξη του. Μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασα μία περίοδο που πήγαινα πολύ συχνά στο καζίνο. Είχα πάθει αυτή την αρρώστια, καλεσμένο στον ΤΟΟΧ, ο Δημήτρης Ταρόβας μίλησε για όλους και για όλα σε μια συνέντευξη που συγκίνησε και φυσικά ο ίδιος μίλησε χωρίς ενδιασμούς για την προσωπική του ζωή. Όλα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ταρόβας, ο τζόγος και η προσωπική του ζωή. Αρχικά μίλησε για τη σχέση του «Δεν πιστεύω ότι πρέπει να είσαι τυπικός με τον σύντροφό σου». Πιστεύω στην απόλυτη ελευθερία, δείτε εδώ τα όσα είπε και μας ράγισαν την καρδιά. Και συνέχισε μιλώντας για την αρρώστια που έζησε κάποια στιγμή γύρω στο 2005 έως 2007 πέρασα μία περίοδο που πήγαινα πολύ συχνά στο καζίνο. Είχα πάθει αυτή την αρρώστια, δεν καταστράφηκα οικονομικά, αλλά μου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο. Έχω φάει κάτι 12 ώρα εκεί, έχει κάτι μαγικό αυτό, χωρίς να το προτείνω. Δεν είμαι, όμως, άρρωστος τζογαδόρος, είχα πάει στη Σύρο και έμενα δίπλα στο καζίνο και δεν πήγα. Γνωρίζεσαι με μια κοινωνία συγκεκριμένη, ένας άλλος κόσμος, κάτι έχει εκεί όμως και ξεχνιέσαι. Εγώ ας πούμε που δεν μπορώ να κάτσω όρθιος πάνω από 5 λεπτά, έχω πιάσει τον εαυτό μου να είμαι όρθιος σε μια ρουλέτα 5 ώρες. Μιλάει για τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγο του, είναι προσωπική μου υπόθεση. Δεν αφορά κανέναν, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, δεν θέλω να πω κάτι σημείωσε χαρακτηριστικά στο πρωινό Δημήτρης Ταρόβας. Είναι ένα ανθρώπινο πράγμα που μπορεί να συμβεί στον καθένα, δεν υπάρχει καμιά διαφορά επειδή έγινε σε μένα. Έτυχε τώρα, να είμαι γνωστός είπε στο πρωινό, δεν θα ήθελα να είχε δημοσιοποιηθεί το θέμα γιατί δεν νόμιζω πως αφορούν τον κόσμο αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα κρατάμε για εμάς. Δεν θέλω κάτι να πω τίποτα πρόσθεσε ο κριτής του YFSF και από πέρσι το ήθελα μα δεν το καταφέραμε γιατί μένει στη Θεσσαλονίκη, έχει το σχολείο της και δεν είναι τόσο εύκολο κατέληξε αναφερομενωμένο στην κόρη του.